Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθα στο σημερινό μας βίντεο. Επέστρεψα από τις διακοπές και ήρθα πίσω την κατάλληλη στιγμή γιατί σήμερα έχουμε το τεράστιο Fortnite Mers update μας. Έχουμε ολοκαινούρια skins, δωρεάν χρυσό Skull Trooper Skull Ranger, νέα όπλα και πολλές άλλες πληροφορίες. Άρα σας θέλω οπωσδήποτε συντονισμένους, εγγραφούλες δυνατές οι καινούργοι, οπωσδήποτε ένα like στο βίντεο. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο item shop και να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχουμε έναν πολύ δυνατό feature tab σήμερα με το Metal Mask Bundle. Από κάτω βλέπετε και το δεύτερο feature μας που έχει την επιστροφή του Fish Stick και μαζί με αυτόν και τον Daily μας. Μαζί με αυτόν καινούριος Rick Grimes από το Walking Dead, δεν προλάβα να δείξω σε κάποιο βίντεο πριν φύγω, και μαζί έχουμε και την επιστροφή των παλιών Walking Dead skins. Επίσης από κάτω επέστρεψαν επιτέλους και Ghoul Trooper μαζί με Brainiac. Στο ίδιο tab και η σκελετάρα, η καινούργια μας Renegade Trader, μαζί με την μπανάνα σκελετών. Από κάτω έχουμε τα spooky offers με τον Frankenstein και την καινούργια Cattle Team Leader και βλέπετε και τις κολοκύθες. Κλείνουμε τα spooky offers με τα pickaxes του Final Reckoning Bundle και από κάτω έχουμε και τα special offers and bundles, battle pass tiers, και κλείνουμε με Fortnite Crew. Μάγκες, αν πάρετε οτιδήποτε σήμερα ή τον καινούριο Rick Grimes του Walking Dead, Ghoul Trooper, Brainiac, οτιδήποτε άλλο, μη μου ξεχάσετε και support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, γιατί πλησιάζουμε και στο μεγάλο giveaway για τα 6.000 V-Bucks που θα είναι στις 28 του Οκτώβρη και είναι προϋπόθεση να έχετε τον κωδικό μου στο item shop. Αφού βάλετε το support the creator, epic name στα comments και είστε έτοιμοι. Λοιπόν, τώρα που κάναμε εισαγωγή, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι άλλαξε στο update 18.20 σήμερα. Θα καλύψουμε όλες τις αλλαγές που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι εδώ και από αύριο συνεχίζουμε με streams και βίντεο με leaks. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα major bug fixes που έχουμε σήμερα με το update και το πρώτο είναι ότι με το καλάμι ψαρέματος πλέον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και από τη θέση του συνοδηγού στη βάρκα και στο φορτηγάκι. Το δεύτερο πρόβλημα που έφτιαξε το update είναι με τον Battle Pass, σε κάποιους δεν έδειχνε σωστά πόσον έχουν προχωρήσει, το Unlock Progress δηλαδή, και μετά κάτι για το Nintendo Switch ότι δεν δούλευε το voice chat σωστά όταν ήταν σε lobbies με άλλες κονσόλες. Και τέλος έχουμε και μια δυνατή επιστροφή στο competitive των Boundless skins που είναι οι super heroes, οι πιτζάμες, τα skins που φτιάχνετε μόνοι σας. Ήταν disabled τόσο καιρό στο arena επειδή είχαν πρόβλημα με αχώματα, λέει ότι τα έφτιαξαν, τροποποίησαν ελάχιστα το πώς φαίνονται κάποια αχώματα και τώρα μπορούμε επιτέλους να τα χρησιμοποιήσουμε. Εννοείται οι παλιοί συνδυασμοί μόνο άσπρο, μόνο μαύρο δεν υπάρχουν πλέον, όπως είναι και στα public games, αλλά μπορείτε να φτιάξετε όποιον άλλο συνδυασμό θέλετε. Και έχει πολύ καιρό που με ρωτάτε πότε θα έρθουν πίσω και όλα αυτά, επιτέλους σήμερα μπορείτε να τα ξαχρησιμοποιήσετε στο arena και στα τουρνουά. Τώρα που καλύψαμε όλα τα bug fixes στο update, πάμε να δούμε τι πρόσθεσε στον game το συγκεκριμένο update και ονομάζεται Combat Assault Rifle vs Combat SMG Update. Και από ό,τι φαίνεται, ο στόχος του update είναι αυτών των καινούριων όπλων. Θα έχουμε την επιλογή να ψηφίσουμε ή για το Combat AR ή για το Combat SMG αυτήν την εβδομάδα και όποιο μαζέψει το πιο πολύ χρυσάφι θα έρθει στο game. Και είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουμε για έναν ολοκένουργιο item. Ούτε το Assault Rifle ούτε αυτόν το SMG δεν υπήρχαν ποτέ στο game. Τα είχαμε ξαναδεί στο trailer για τη season και βλέπετε εδώ και πώς είναι οι εικόνες τους, φαίνονται αρκετά ενδιαφέρον και μας εξηγεί και πώς δουλεύει το συγκεκριμένο όπλο. Λέει ότι και τα δύο έχουν πάρα πολύ δύναμη, άρα θα κάνουν πολύ damage στους αντιπάλους. Μαζί με αυτό λέει tight bullet spread, άρα η κάθε σφαίρα ακολουθεί την προηγούμενη, αλλά το κακό τους υποτίθεται είναι ότι κλωτσάνε πάρα πολύ, έχουν δυνατό recoil. Άρα φαντάζομαι τα συγκεκριμένα όπλα είναι για πιο κοντινές αποστάσεις όπως ήταν παλιά το Tactical Assault Rifle. Κάτι παρόμοιο περιμένουμε εδώ. Και βλέπετε εδώ και τα στατιστικά και τα rarities πρώτα του Combat Assault Rifle
και έχουμε damage to player από 21 μέχρι 25 το χρυσό, magazine 35 σφαίρες, άρα έχει πιο πολλές από το Gaikon AR, fire rate 9 που είναι αρκετά γρήγορο και reload time 3.41 μέχρι 2.79. Άρα όντως είναι ένα AR που κάνει λίγο πιο λίγο damage από το SCAR και το Gaikon μας το AR αυτή τη στιγμή στο game, αλλά είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο και επίσης έχει πιο μεγάλη γεμιστήρα. Το Combat SMG έχει παρόμοια stats στον damage, ξεκινά από 20 μέχρι 24, έχει magazine 32 σφαίρες, fire rate 12 και reload 2.64 μέχρι 2.10. Άρα εδώ έχουμε έναν SMG που μοιάζει λίγο με P90, αλλά η απόσταση του φαντάζομαι θα είναι λίγο πιο μεγάλη, η εμβέλεια του δηλαδή που βαράει θα είναι κάτι ενδιάμεσα από SMG και AR. Πολύ ενδιαφέρον και τα δύο όπλα, εγώ προσωπικά νομίζω θα ψηφίσω για το Combat AR, γιατί αυτή τη στιγμή είναι SMGs είμαστε εγκαλυμμένοι, έχουμε και το Rapid Fire, έχουμε το Gaikon, υπάρχει και το P90, άρα είμαστε μια χαρά. Θέλω να δω έναν καινούριο AR στο game. Μετά μάγκες μου έχουμε μια αλλαγή στα XP και στα Quests. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με Hotfix, απλά μας το ξαναεξηγούν ότι τα Common μέχρι Legendary Quests δίνουν πλέον πιο πολλά XP Points. Και βλέπετε εδώ τις αλλαγές. Είναι αρκετά μεγάλες και είναι και shared τα XP, άμα κάνουν οι φίλοι σας αποστολές παίρνετε και εσείς και πιστεύω θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε level πιο γρήγορα. Μετά έχουμε κάποιες καινούργιες αλλαγές στο Impostors Mode, λέει ότι έχουμε Role Bias και Voice Chat. Άρα τώρα αν μπαίνετε φίλ με τυχαίους θα μπορείτε να τους μιλάτε, θα έχει Voice Chat δηλαδή, και επίσης το Role Bias είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε ποιον ρόλο προτιμάτε πριν ξεκινήσει τον game και αν υπάρχει θέση για αυτόν τον ρόλο θα σας το δώσει, δηλαδή μπορείτε να επιλέξετε να είσαστε μπάντα impostors και αν υπάρχει θέση για impostor θα σας το δίνει αυτόματα. Είναι ενδιαφέρον, παρόλο που νομίζω χάνει λίγο το νόημα του παιχνιδιού επειδή πάντα ήταν τυχαίο ποιος θα είναι ο impostor και όλα αυτά. Αν συνέχεια κάποιος είναι η ίδια θέση, σιγά σιγά οι φίλοι του θα κατανοούν και θα καταλαμβαίνουν κιόλας ποιος είναι ποιος. Μετά μάγκες έχουμε μια τεράστια αναλλαγή στα refund tokens και πάρα πολλοί με ρωτάτε πότε μπορούμε να κάνουμε refund κάποια πράγματα που δεν θέλουμε και όλα αυτά, αλλά μέχρι τώρα ήταν lifetime return request, δηλαδή είχαμε 3 refund tokens και δεν μπορούσαμε να πάρουμε άλλα. Αυτό να αλλάζει από το update 18.20 και θα παρατηρήσατε ότι από σήμερα σας έδωσαν ήδη ένα δωρεάν refund token και η καινούρια μέθοδος που δουλεύει αυτόν το σύστημα είναι ότι κάθε φορά που ξοδεύεις ένα refund token θα σου το δίνει πίσω ένα χρόνο μετά. Και αυτή τη στιγμή αν πάτε να δείτε πώς είναι η κατάσταση στα settings όπως σας δείχνω θα δείτε ότι σας έδωσαν ένα σήμερα και μετά θα σας δώσει έναν του χρόνου τον Οκτώβρη και έναν το 2023. Και αν χρησιμοποιήσετε αυτό που πήρατε σήμερα, θα κάνει reset πάλι σε ένα χρόνο. Επίσης, όπως και παλιά, μπορείτε να κάνετε refund μόνο πράγματα που αγοράσετε τις τελευταίες 30 μέρες. Άρα, αν κάτι μετανιώσατε που πήρατε πρόσφατα, μπορείτε να πάρετε πίσω τα V-Bucks σας. Πολύ χρήσιμο πάντως, ξέρω ότι ένας χρόνος είναι τεράστια διάρκεια, αλλά τουλάχιστον θα παίρνουμε έναν το χρόνο, παρά τίποτα κάτι είναι και αυτόν και μας έδωσε ένα δωρεάν σήμερα. Μετά μια μικρή αλλαγή στο χάρτη, τον Grotto από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να χάνει νερό, κατεβαίνει κι άλλον η στάθμη, άρα τελικά δεν ήταν για να φτιάξουν κάποιον bug ή glitch που υπήρχε σε αυτή την περιοχή και όντως πιστεύω ότι τον Grotto γίνεται σιγά σιγά updated για να επιστρέψει σε κάποια φάση στο μέλλον. Γίνεται drained έτσι ώστε να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί η βάση που βρίσκεται από κάτω. Μακάρι πάντως, γιατί όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, είναι πολύ σημαντική περιοχή για το Fortnite και το Competitive Fortnite. Μαζί με αυτόν επέστρεψαν και τα zombies στο χάρτη, τα jumpscare zombies, έχουν 50% spawn chance, δηλαδή να σας τρομάξουν μέσα από κάποιον γκάλαθον ή κάποιον άλλον αντικείμενο που κρύβονται και επίσης ο κύβος μας μάγκες βρίσκεται στο ταξίδι του για το κέντρο μαζί με τους υπόλοιπους κύβους και αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από το Weeping Woods.
Λογικά μέχρι το επόμενο update που θα είναι το 18.21 θα φτάσουν στο κέντρο για να δημιουργήσουν την Cube Town, έτσι ώστε να ξεκινήσει και επίσημα το Fortnite Mers με την καινούρια περιοχή και όλα τα challenges και τη μάχη με την Cube Queen. Μετά πρέπει να κλείσουμε το βιντεάκι μας οπωσδήποτε με τα leaked skins στο update, έχουμε πάρα πολλά καινούρια skins και πάρα πολλά καινούρια δωρεάν styles. Έχουμε 4 skins με extra style σήμερα και είναι πρώτα εννοείται ο χρυσός Skull Trooper, τον πήρατε όλοι που έχετε το skin εντελώς δωρεάν σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τη Skull Ranger, πήραν και οι δύο χρυσό style και για όσους δεν έχετε αυτά τα skins από παλιά θα έχετε την ευκαιρία λογικά μέσα στη βδομάδα να τα αγοράσετε από το item shop. Επίσης ο Βρικόλακα Sanctum παίρνει το κόκκινο style, το ίδιο και το pickaxe του και έχουμε και καινούριο style για τον Big Mouth, αυτόν το τέρας που βγήκε πέρσι στο Fortnite Mers. Τώρα πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά στα leaked skins μας. Έχουμε πρώτα τον Drift Walker, έναν καινούριο quest pack, θα έχει μέσα 2000 V-Bucks που παίρνουμε από κάποιες αποστολές. Μαζί με αυτόν ένα skin με 3 styles και πάρα πολλά accessoires. Το συγκεκριμένο pack θα κυκλοφορήσει στις 18 το Οκτώβρη και θα κοστίζει γύρω στα 15€. Πάρα πολύ ωραίο σκινάκι και τα styles, έχουμε τον Gagon Drift που είναι βρυγόλακας, μετά έχουμε το ενδιάμεσο στάτη της μεταμόρφωσης και μετά έναν εντελώς ας πούμε Corrupted Drift που είναι full νυχτερίδα βρυγόλακας. Μαζί με αυτόν έχουμε και τον Graven, έναν καινούριο Raven που είναι μούμια. Πολύ ωραίο σκινάκι και το συγκεκριμένο. Μετά βλέπετε και το Minty Legends Bundle που έχουμε 3 skins, είναι η Ora, Imbright Bomber και ο Oro. Έχουμε μετά το Mascoforo Costume Corporal που είναι ένα skin με πάρα πολλές επιλογές πάλι, είναι κάτι σαν τους super ήρωες, μπορείτε να διαλέξετε χρώμα στο μπλουζάκι, τη μάσκα, τι σχήματα να έχει πάνω, σχέδια, τα πάντα, ένα πολύ ωραίο skin για 1200 V-Bucks. Μετά μια καινούρια Isabelle που είναι zombie, η Grisabelle, και έχουμε και καινούριο Gummy Fish Stick που είναι σαν ζαχαρωτό να το πούμε, σαν ζελεδάκι, πολύ περίεργο skin. Και θα τελειώσουμε με την Jet και επίσης το αντρικό version του skin με τις μάσκες και όλες τις επιλογές που σας έλεγα πριν. Και τέλος, από ό,τι φαίνεται, μαζί με όλα αυτά τα skins έγινε updated και ο Shadow Minders, τώρα έχει και έναν χρυσό χέρι, είναι και reactive skin και θα κυκλοφορήσει και αυτός μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτά είναι τα skins από το update 18.20. Σήμερα έχει πολύ ωραία πράγματα για μάγκες μου. Αύριο θα τα πούμε το πιο πιθανό με βίντεο, με leaks και άλλες πληροφορίες. Θα έχουμε και stream το μεσημέρι, άρα οπωσδήποτε γαφούλες, like στο βίντεο, ξέρω ότι γουστάρετε. Και αν πάρετε οτιδήποτε από το shop ή τα καινούργια skins που θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες μέρες, πάντα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96. Μάγκες μου, σας χαιρετώ και εμείς τα λέμε αύριο πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους.